Έχει χώρο. Θα δοκιμάσει το σουτ. Λίγο out. Πρώτο καλό σουτ για την ομάδα της Επισκοπής και με τον Κοζανίδη στο 18. Καλή παλιά για το Ρουμπάκι. Ρουμπάκι κρατάει. Θα μπει μες στην περιοχή. Θα γυρίσει. Το σουτ και γκολ για την Επισκοπή με τον Σουμπασάκη στο 20 λεπτό. Μετά από την πολύ ωραία παράλληλη σέντρα του Ρουμπάκι, ο Σουμπασάκης θα ανοίξει το σκορ και θα κάνει το 1-0 για την ομάδα της Επισκοπής στο 20 λεπτό. Για τον Τριανταφύλλου. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Τριανταφύλλου θα σουτάρει, θα σώσει ο Τεντώνης σε κόρνερ. Πολύ καλή ευκαιρία για την Επισκοπή να κάνει 2 τα τερματάτσι με τον Τριανταφύλλου στο 22ο λεπτό. Σπυρόπουλος εκτελεί το φάουλ με δύναμη. Απευθείας λίγο θα σώσει. Πολύ καλή απέκρουση από τον Γκελαϊδή. Άρα λίγο θα γίνει παλιά. Θα περάσει Σουμπασάκης. Θα πλασάρει, θα σώσει ο Τεντώνης με δεύτερη προσπάθεια. Πολύ καλή assist πάλι από το Ρουμπάκι. Ο Σουμπασάκης αυτή τη φορά δεν θα βρει δίχτυα στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Σουμπασάκης δεν είναι offside. Σουμπασάκης μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει στο 30 φύλλο και μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για την Επισκοπή στο 36ο λεπτό με τον Τριανταφύλλου. Πολύ ωραία ενέργεια από το Σουμπασάκη. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα γυρίσει στον Τριανταφύλλου και αυτός με πολύ όμορφο πλασέ θα κάνει το 2-0 στο πρώτο ημίχρονο μόλις στο 36. Θα περάσει μπάλα, δεν είναι offside. Τριανταφύλλου έχει χώρο. Ο Τριανταφύλλου θα μπει. Θα πλασάρει μπάλα, σώζει και δοκάρει. Τεράστια ευκαιρία από τον Τριανταφύλλου να κάνει το 3-0. Πολύ ωραία επέμβαση από τον Τεντώνη και η μπάλα βρήκε στο δοκάρι στο 52-3. Κοζανής μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει για τον Βελονάκη, μπάλα out. Τεράστια ευκαιρία από τον Βελονάκη από την ασίστ του Κοζανίδη στο 56ο λεπτό. Κρατάει, θα βρει τον Παπά, θα κάνει το σούτ ο Παπάς, μπάλα λίγο out. Κοζανίδη μέσα στην περιοχή θα γυρίσει για τον Τριανταφύλλου. Η μπάλα περνάει λάθος από τον τερματοφύλακα τον Τεντώνη. Η μπάλα corner. Θα βγάλει τον Τριανταφύλλου. Δεν είναι offside Τριανταφύλλου. Τέτα τέτ. Θα στρώσει το Βελονάκι και η μπάλα στα δίχτυα. 3-0 από τον Βελονάκι μετά την τέλεια assist του Τριανταφύλλου. Πάρε βάλε για τον Βελονάκι, ο οποίος θα πετύχει τον goal και θα κάνει το 3-0 στο 65ο λεπτό. Αράπογλου θα κάνει το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Φανταστικό γκολ από τον Αράπογλου και 3-1 στο 67ο λεπτό. Πραγματικά πολύ ωραίο γκολ από τον Αράπογλου. 77ο λεπτό, στο δεύτερο δοκάρι, σκόνται δύο άτομα. Αντιασβίλη έχει χώρο, θα κάνει το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Φοβερό γκολ από τον Αντιασβίλη. Δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Στην κίνηση και έχουμε το 4-1 με φοβερό πραγματικά γκολ του Αντιασβίλη, δοκάρι και μέσα. Τα δίχτυα του Τεντώνη στο 76ο λεπτό. Ήταν πολύ μεγάλος στόχος που είχαμε βάλει. Καταφέραμε το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς. Παίξαμε δυνατά όπως είδε και ο κόσμος. Ευχαριστήσαμε τον κόσμο πάνω απ' όλα. Ύστερα πλήρωσαμε το στόχο μας και καταφέραμε να ρίξουμε στη Β' Εθνική που ήταν το πιο σημαντικό στην εβδομάδα. Το καλύτερο για την Επισκοπή που πήγε στη Β' Εθνική και για όλο το Ρέθυμνο. Γιατί μετά από 16 χρόνια είναι μια αριθμιώτικη ομάδα σε μεγάλο επίπεδο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε το αύριο. Συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες μου, στους παράγοντες της ομάδας και πάμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είχαμε θέσει. Είναι μια ιστορική στιγμή και για το σύλλογο εδώ πέρα και για το Ρέθυμνο. Γιατί νομίζω έτσι όπως θα γίνει η αναδιάρθρωση με δύο επαγγελματικές κατηγορίες, είναι μεγάλη τιμή να υπάρχει, να αντιπροσωπεύει τον νομό μια ομάδα. Από την επόμενη μέρα υπάρχει πολλή δουλειά στο να φτιαχτεί η ομάδα. Χρειάζεται δουλειά, σοβαρότητα και θεωρώ ότι θα πάει πολύ καλά γιατί αυτή η ομάδα έχει μέλλον. Πάνω απ' όλα αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Και όταν λέω σε όλους, εννοώ από αυτούς που ξεκινήσαμε τη χρονιά πέρσι το καλοκαίρι. Μέχρι και τυπικά σήμερα ανεβήκαμε και βαθμολογικά Β' Εθνική, αλλά νομίζω ότι έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι. Μέσα από την καρδιά μου θέλω να δώσω καταρχήν συγχαρητήρια σε όλους. Στον κόσμο, στη διοίκηση, στους προπονητές μου, στους συμπαίχτες μου, που νομίζω ότι περάσαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Και στο τέλος αισθανόμαστε δικαιωμένοι και σίγουρα πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση για αυτό που καταφέραμε, μέσα από πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και θα έλεγα και μια χρονιά που είχε πάρα πολλές και χαρές και πίκρες. Και έπρεπε να φανούμε δυνατοί κυρίως στις πίκρες και στα δύσκολα αποτελέσματα. Παρόλο που έδινε δυνατότητα λόγω της βαθμολογικής
κατάταξης να ανέβουν και οι έξι ομάδες. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο όταν έξι ομάδες στην ουσία σώνονται, ή 7 με την απώλεια του Εθνικού Αστέρα, και έξι ανεβαίνουν. Όλες λοιπόν οι ομάδες διεκδικούν μέχρι και την έκτη θέση, θα έλεγα μέχρι και την τελευταία αγωνιστική και μετά τα σημερινά αποτελέσματα. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό που πετύχαμε φέτος μπορεί για κάποιους να φάνταζε λογικό και φυσιολογικό. Ήταν όμως πάρα πολύ δύσκολο, γιατί νομίζω ότι αν εσύ δεν είσαι καλός, αν εσύ δεν είσαι σωστός από την προπόνηση κάθε μέρα και συνέχεια την Κυριακή στα παιχνίδια, νομίζω ότι και με μια ομάδα να παίξεις με 11 να μαζευτούν τυχαία από μια καφετέρια παράδειγμα ή από δεν ξέρω και εγώ από πού, είναι πολύ δύσκολο να τους κερδίσεις. Νομίζω ότι είχαμε καλές εμφανίσεις, είχαμε και μέτρες εμφανίσεις, το πόσο βέβαια έτσι είναι, μας αφήνει πολύ μεγάλη ικανοποίηση και πάλι μέσα από την καρδιά μου συγχαρητήρια σε όλους και εγώ αυτή την άνοδο θέλω να την αφαιρέσω αρχικά στην οικογένειά μου που όλα αυτά τα χρόνια μου δίνει δύναμη και με στηρίζει και δόξα τω Θεώ είμαστε δυνατοί, τα παιδιά μου, και προσωπικά θέλω να την αφαιρέσω στην οικογένεια Νικολιδάκη και στην οικογένεια Βαρδινογιάννη, αλλά νομίζω ότι το όραμα που έχει ο πρόεδρος μας, χωρίς να θέλω ούτε να τον πενέσω, ούτε και να πω κάτι για να τον κολακέψω, είναι το πώς βλέπει το ποδόσφαιρο, το πώς έβλεπε αυτό το όραμα να πάει η ομάδα τουλάχιστον μέχρι τη Β' Εθνική και χωρίς ταβάνι να συνεχίσει από εδώ και πέρα, γιατί έτυχε πέρσι να έρθει η ομάδα να πετύχουμε μια πολύ δύσκολη άνοδο στο περιφερειακό. Και θέλω να την αφιερώσω ως προς το ζήλο και την αγάπη που έχει για αυτή την ομάδα. Για αυτό που προσπαθεί και κάνει κάθε μέρα. Είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει κάθε μέρα πολύ. Τα λεφτά που δίνει είναι τίμια. Είναι λεφτά δουλειάς. Και νομίζω ότι παρόλο τις πολλές δυσκολίες που έχουμε όλοι μας, νομίζω ότι ήμασταν όλοι μαζί. Γι' αυτό και πετύχαμε αυτό το πολύ μεγάλο στόχο. Και αισθανόμαστε πάρα πολύ δικαιωμένοι γι' αυτό και πάρα πολύ χαρούμενοι. Ιστορική άνοδο για την ομάδα. Πιστεύω ότι το δικαιούμαστε. Καθ' όλη τη χρονιά ήμασταν σε καλή κατάσταση και είχαμε βάλει στόχο την άνοδο. Πιστεύω από εδώ και πέρα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ, να διασκεδάσουμε και να το χαρούμε σήμερα και από αύριο να αρχίσουμε να οργανώσουμε την ομάδα για την καινούργια χρονιά. Να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, προσπαθήσαν πάρα πολύ, στους προπονητές και στο team όλο το προπονητικό που έδωσε την ψυχή του για την άνοδο αυτή. Και γενικά συγχαρητήρια στην ομάδα της Επισκοπής. Πριν λίγες μέρες ότι για μένα ήταν αυτό το κρισιμότερο παιχνίδι στην ιστορία του ρυθμιτικού ποδοσφαίρου. Ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, ανοίγει μια επόμενη μέρα η οποία πιστεύω ότι θα οδηγήσει σε αυτό που θέλουμε όλοι, στην άνοδο του ρυθμιτικού ποδοσφαίρου. Η Επισκοπή είναι ομάδα με αρχές, με αξίες που αγγίζει σε όλο τον νόμο του Ρεθμίου. Οι Επισκοπιανοί θα πρέπει να είναι περήφανοι για την ομάδα τους, οι Ρεθμιώτες θα πρέπει να είναι περήφανοι για αυτή την ομάδα που ανεβαίνει η κατηγορία μετά από τόσα χρόνια, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο από εδώ και πέρα. Η επόμενη μέρα για το Σύλλογο έχει πολλή δουλειά. Αυτός ο Σύλλογος πλέον αλλάζει επίπεδο. Εμείς από προχθές είμαστε εδώ όλοι οι προπονητές, όλο το team και δοκιμάζουμε νέα παιδιά, γιατί δημιουργείται αυτόματα μια ομάδα νέων, που για μένα πολύ σημαντικό. Αυτή η άνοδος δυναμώνει πολύ και τη δουλειά που γίνεται από πίσω. Συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες, σε όλα τα παιδιά που στηρίξαν αυτή την ομάδα, στους προπονητές, στους υπαλλήλους, στο προσωπικό όλο. Αλλά πάνω απ' όλα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε δύο οικογένειες. Η οικογένεια του Προέδρου μας, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα σαν Ρεθμιώτες να ξαναγευτούμε το ρεθμιώτικο ποδόσφαιρο σε επαγγελματικό επίπεδο, μέσα από μια διαδικασία που έχει πολλές αρχές και αξίες, με πολύ μεγάλο σεβασμό, ήθος και πάνω απ' όλα πολύ αγάπη για τον συνάνθρωπο, που για μένα εκτός του ποδοσφαιρικού κομμάτι είναι κυρίαρχο. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτήν την οικογένεια που έχει βοηθήσει κοινωνικά, αθλητικά και σε όλους τους τομείς, όχι μόνο τον τόπο της, όχι μόνο την Κρήτη, αλλά όλη την Ελλάδα, την οικογένεια Βαρδινογιάννη. Νομίζω ότι οι Ρεθμιώτες θα πρέπει να είναι περήφανοι που αυτή τη στιγμή η Επισκοπή βρίσκεται στη Β' Εθνική κατηγορία.